εκτός από τα χιλιάδες στρέμματα δάσους που καταστράφηκαν, η πυρκαγιά έκαψε και σπίτια. Σπίτια, περιουσίες, αποθήκες, ποιμνιοστάσια και άφησε κατοίκους, αγρότες, επαγγελματοβιοτέχνες και έμπορους να μετρούν τις πληγές τους και να προσπαθούν να δουν από εδώ και πέρα τι πρόκειται να γίνει. Μένω στο Πουρνάρι. Ζήσαμε κάποιες αυτές τις μέρες όλη την αγωνία και τον πανικό. Μην φτάσει η φωτιά και μας κάψει το σπίτι. Μια εβδομάδα ήμασταν χωρίς νερό, γιατί ήταν ο Κρόνος κοντά σε εμάς και ερχόταν 20 βιτιοφόρα και φορτώνανε και ήμασταν χωρίς νερό. Πολλά φταίνε. Πάντα κοιτάμε λίγο πάνω-πάνω και από κάτω υπάρχει μαυρίλα. Δεν ξέρω τι να πω. Χρόνια είναι αυτά τα προβλήματα. Σε κάθε καταστροφή αναδεικνύονται. Πάνω από 100.000 στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη. Ένα πυκνό, παρθένο δάσος, το οποίο είχε βρεθεί πάλι στο στόχαστρο των εμπριστών τη δεκαετία του 80. Για ακόμα μια φορά, η έλλειψη αντιπυρικών ζωνών, η έλλειψη δρόμων πρόσβασης, αλλά και δεξαμενών δασοπυρόσβεσης, ήταν η αιτία που δημιουργήθηκε αυτό το μεγάλο μέτωπο που κατέκαψε τα χιλιάδες στρέμματα δάσους. Εγώ, επειδή ήμουν δημοτική σύμβουλος 10 χρόνια, ξέρω ότι η πρόληψη σου σώζει τη μισή ζημιά, την προλαβαίνεις. Λοιπόν, έχουμε ένα δάσος πυκνό-πυκνότατο, το έχουμε εγκαταλείψει στο έλεος του Θεού, δεν συνεδριάζει πολιτική προστασία του Δήμου, του κράτους, δεν με ενδιαφέρει από τι είναι. Τον Ιούνιο μήνα για το καλοκαίρι. Συνεδριάζεις από τον Μάρτη, ξέρεις τι θα κάνεις, έχεις προετοιμαστεί, τις δεξαμενές σου, τους εθελοντές σου, ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και το Σεπτέμβριο κάθεσαι και συνεδριάζεις πάλι σε πολιτική προστασία για το χειμώνα, γιατί έχουμε και χιόνια. Είναι ένας τόπος που από όλα καταπονείται. Ανεβάσανε το καινούριο δίκτυο για τον Τιτάνα και δεν βάλανε μία πυροσβεστική φωλιά να μπορεί να πάρει ένα πυροσβεστικό. Δεν μας άφηνε το δασαρχείο να κόψουμε, στενεύανε οι δρόμοι από τα Πουρνάρια και μας έλεγε το δασαρχείο να πάρουμε δασομηχανικό να κάνει τοπογραφικό τι θα κόψουνε, θα το καταθέτε στο δασαρχείο Εγαλαίου και το Εγαλαίο θα, αν το έγκρινε, και όλα τα άλλα έπρεπε να τα πληρώσει ο σύλλογος. Δεν ενδιαφέρεται κανένας, όχι μόνο για εδώ, και για απέραντη Βίλιζα και σε όλους τους οικισμούς εδώ. Αλλά το χειρότερο είναι οι πυροσβεστικές φωλίες. Να μην έχει να πάρουν νερό τα πυροσβεστικά, να έρχονται εδώ χάμουν, να ρίχνουν νερό και να μην μπορούν να πάρουν στροφή για να... Άμα πάτε εκεί πέρα θα δείτε, στη μέση του δρόμου πεύκω. Στη μέση του δρόμου. Δεν μπορούσε το πυροσβεστικό να πάρει στροφή. Ποιος είναι ο εμπριστής, ποιος είναι ο δολοφόνος, ποιος είναι ο πυρομανής. Είναι η κυβερνητική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Διαβάζουμε στις εφημερίδες ότι 0,04 του κρατικού προϋπολογισμού πηγαίνει για την προστασία των δασών. 17.700.000 ζητήσαν τα δασαρχεία, τους δώσανε 1.700.000. 30.000 ευρώ μόνο για δασικούς δρόμους στο σύνολο της Αττικής. Και το τελευταίο που είδαμε, ότι το δασαρχείο του Εγάλαιο, το οποίο η αρμοδιότητά του είναι από το Ποικίλο Όρος μέχρι και τον Κιθερώνα και τον Πατέρα, έχει μόνο 28 υπαλλήλους, εκ των οποίων κανένας δεν είναι δασεργάτης. Τι κάνει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση δεν προσλαμβάνει πρώτα απ' όλα πυροσβέστες, δασοπυροσβέστες. Γιατί να τους προσλάβουμε, λέει? Να προσλάβουμε τα βλαδόρους αυτούς που ρίχνουν ζάρια, που κάθονται όλη τη μέρα? Οι ταυλαδόροι, οι τυχοδιώκτες, αυτοί που ρίχνουν ζάρια στην πλάτη του λαού, είναι η κυβέρνηση και η κυβερνητική πολιτική και τα αφεντικά τους. Αλλά αυτή τη ζαριά, το ασώδιο, τη χασούρα, την πληρώνει ο λαός και δεν την πληρώνουν ποτέ αυτοί. Η οικονομική ζωή εδώ των Βιλίων και της περιοχής στηριζόταν κατά κύριο λόγο στον τουρισμό τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει πάθει ζημιά ανεπανόρθητη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ στη Δυτική Αττική έχεις πολλούς τρόπους να πεθάνεις. Ή θα πνιγείς,
ή θα πεθάνεις από την μόλυνση που προκαλεί η χωματερή της των λιωσίων, είτε από την μόλυνση που προκαλεί τεράστια βιομηχανική περιοχή η οποία είναι ανεξέλεκτη, ή και τα πρόσφατα που ζήσαμε που μας κλείσαν και το νοσοκομείο για 1,5 μήνα στο Θριάσιο, δηλαδή έγινε μονάδα μιας νόσου και το αντικαταστήσαν με μια μονάδα κινητή του στρατού, δηλαδή κλείσαν ένα νοσοκομείο με πολλές ειδικότητες και το αντικαταστήσαν, να με συγχωρείτε, με ένα καψιμί. Δηλαδή κάποιος αν κινδύνευε από ένα έφραγμα ή από κάτι πιο σοβαρό, μέχρι το Δαφνί θα είχε πεθάνει. Τώρα έχουμε τις πυρκαγιές. Εμείς όπως και στις πλημμύρες θέσαμε το ζήτημα της 100% αποζημίωσης σε όσους έχουν πάθει ζημιά. Το ίδιο θέμα βάζουμε και τώρα, δηλαδή οτιδήποτε έχει καταστραφεί να αποζημιωθεί στο 100%. Και αυτό θα διεκδικήσουμε. Και αυτό πρέπει να γίνει και υπόθεση του λαού, της Μάντρας, των Βιλίων, της Συνόης που υπέστη αυτή την τεράστια καταστροφή. Γιατί αυτή η περιοχή, ειδικά η περιοχή των Βιλίων, βασικά στηρίζεται στον τουρισμό. Αυτό το πράγμα δεν θα το έχουν τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. Από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς στα Βίλια, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απίφθινε έκκληση προς τα μέλη και τους φίλους του να συνδράμουν με όλες τους τις δυνάμεις στην μάχη της φωτιάς. Έτσι, μέλη και φίλοι του ΚΚΕ βρέθηκαν εδώ, στο μέτωπο της πυρκαγιάς, και μαζί με τους Πολωνούς πυροσβέστες έδωσαν την μάχη για την κατάσβεσή της. Με κάλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος, δεκάδες μέλη και φίλοι βρεθήκανε, του ΚΚΕ βρεθήκανε στα Βίλια, στη Μάντρα, με πυροσβεστήρες, με αλυσοπρίωνα, με φτιάρια, έδωσαν τη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αυτό που λέμε ότι ο λαός σώζει το λαό, φάνηκε στην πράξη. Δείξαμε δηλαδή στην ουσία τι σημαίνει ταξική αλληλεγγύη. Εμείς και μετά την πυρκαγιά θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ώστε να σωθούν αυτά τα δάση, αυτή η λαϊκή περιουσία. Διεκδικούμε κονδύλια για την δασική προστασία και θα δώσουμε και το είναι μας για να προστατεύσουμε το περιβάλλον της περιοχής μας.